Ακόμη μια σημαντική ελληνική παρουσία στο Champions League είναι αυτή του κύρου Βασάρα. Ο διεθνής διαιτής από την Θεσσαλονίκη, μετά την επιτυχημένη του παρουσία στον φιλικό αγώνα Αγγλίας-Ισπανίας, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει τον κρίσιμο αγώνα Σπαρτάκ Μόσχας Λιόν για τον τρίτο όμιλο του Champions League. Το πρωί ο κύριος Βασάρας μίλησε κατά την αναχώρησή του στο ρεπόρτερ του Μέγκα, Παγγέλη Πίχα. Στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας συγκαταλέγεται πλέον ο κύριος Βασάρας μετά την υψηλή βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει στους αγώνες που διαιτήτευσε. Η καλύτερη επιβεβαίωση ήρθε με τον ορισμό του στον κρίσιμο αγώνα του Champions League με την Σπαρτάκ να υποδέχεται την Λιόν στη Μόσχα. Εκτεταμένα στιγμιότυπα του οποίου θα παρακολουθήσετε αύριο στην εκπομπή Super Bala. Είναι ένα παιχνίδι ξεχωριστό από τα άλλα, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά μας, είμαστε μια ομάδα. Είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα και πάμε να παίξουμε ότι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Αν ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής ανταποκριθεί στις προσδοκίες της UEFA σε αυτό το παιχνίδι που θα γίνει στη Μόσχα, είναι πολύ πιθανό η αρμόδια επιτροπή να το εμπιστευτεί και έναν από τους συμμετελικούς της διοργάνωσης. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Γνωρίζετε τα δισεκατομμύρια τα οποία κινούνται όσον αφορά για την επιτυχία μιας τέτοιας διοργάνωσης. Μιλάμε για ομάδες με πολύ μεγάλη κλάση, με ποδοσφαιριστές ανάλογης κλάσης. Οπότε και χρειάζεται αντίστοιχα την ίδια προσοχή και την μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα να την καταλάβουμε και εμείς οι διαιτητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πρόσφατο φιλικό αγώνα Αγγλίας-Ισπανίας που είχε γίνει στο Villa Park στις 28 Φεβρουαρίου, ο κύριος Βασάρας απέσπασε τα εγκομιαστικά σχόλια των δύο αντιπάλων. Η προσπάθεια που έχει κάνει η Επιτροπή Διαιτησίας αλλά και οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ποδοσφαιρική μας ομοσπονδία έχει βοηθήσει στο να δείξει, να δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές. Αυτή την ευκαιρία οι Έλληνες διαιτητές την πήραν και με τον καλύτερο τρόπο. Και η UEFA και η FIFA εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές πλέον στο εξωτερικό. Δεν είναι να μας συντονίζουν τελείως διαφορετικά από κανέναν άλλο. Κύριος στόχος όμως του Έλληνα διαιτητή είναι να δώσει το παρόν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση σε επίπεδο εθνικών ομάδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 που θα γίνει στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Ένας διαιτητής έχει πάντα όνειρο να φτάσει στη μεγαλύτερη διοργάνωση, μεγαλύτερη διοργάνωση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν καλύτερο να πάω σε κάθε ένα μάτς που έρχεται. Δεν το βλέπω, δεν κάνω αισιοδοξιό, αλλά χωρίς να ονειροβατώ.